Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των συναδέλφων τους να προμηθευτούν νέες στολές, μετά από ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, κατάφερε να εξασφαλίσει τη χορηγία 100 ειδικών στολών μάχης για τα μέλη της. Είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση. Βλέποντας ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιο υλικό, παρόλο τις προσπάθειες που κάναμε και τα έγγραφα που κάναμε προς την πολιτική και φυσική ηγεσία μας, να υπάρχει μια χορηγία στο θέμα των στολών, εντούτοις οι προσπάθειές μας αυτές έχουν πέσει στο κενό. Έτσι αναγκαστήκαμε εκ των πραγμάτων να ψάξουμε να βρούμε κάποιους χορηγούς, κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στην αστυνομία και καταφέραμε τελικά να βρούμε αυτή τη χορηγία και να εξασφαλίσουμε 100 στολές για τους συναδέλφους μας. Η διανομή των στολών θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα, ξεκινώντας από τα μέλη που υπηρετούν στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Τυχερού, Φερών, Δερίου και Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Σκοπός είναι μέσα στο επόμενο διάστημα όλα τα μέλη της Ένωσης, σε όλες τις υπηρεσίες, να εφοδιαστούν με τις ανάλογες στολές. Η εταιρεία αυτή δεν είναι από εδώ. Απλά καταφέραμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί της. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Πολλές φορές έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιους εδώ τοπικά και δεν είδαμε ανταπόκριση. Το οικονομικό το οποίο επιβαρύνονται όλοι οι συναδελφοί μας για να ντυθούν είναι μεγάλο. Και το λέω γιατί κυρίως αυτές οι φόρμες υπολογίζουμε και αποφάσισαμε να ξεκινήσουμε πρώτα από τα περιφερειακά τμήματα και τα τμήματα συνοριακής φύλαξης, από τα ΑΛΦΑΤΑΦ, έτσι ώστε άτομα τα οποία είναι συνέχεια έξω στο δρόμο, η ανάγκη για ανανέωση αυτών των στολών είναι μεγάλη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος που θέλαμε να καλύψουμε εμείς αυτούς τους συναδέλφους είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.